Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ. Είμαστε ο Σύλλογος Κριτών νομού Κιλκής στο Αρκάδι, που ιδρύθηκε το 1983. Είμαστε μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κρητικών Σωματείων Μακεδονίας. Σκοπή του Συλλόγου είναι η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής παράδοσης, τέχνης, ηθών και εθίμων της Κρήτης, καθώς και η περαιτέρω σύσφιξη των ιστορικών δεσμών της Κρήτης με τη Μακεδονία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από κοινωνικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις στην τοπική κοινωνία του Κιλκής, του νομού Κιλκής και όχι μόνο. Σήμερα έχει ως μέλη του περίπου 110 οικογένειες Κριτών, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και πολλούς λάτρεις του νησιού. Διαθέτει χορευτικά τμήματα ενηλίκων και παιδικών. Οι μουσικοί που θα πλαισιώσουν το χορευτικό μας σήμερα είναι στη λύρα ο Σφακιανάκης ο Γιώργος και στο λαούτο ο Τζάνης Νίκος. Ο πρώτος χορός είναι ο Μαλεβιζιώτης. Μαλεβιζιώτικος ή Καστρινός χορός, όπως λέγεται, ο πηδηχτός χορός από το Ηράκλειο. Και εδώ, όπως και στον Συρτό, ο πρωτοχορευτής ξεφεύγει από το βασικό βηματισμό και αυτοσχεδιάζει. Ναι. Thank you.
κάνε μου κάτι φε. Ποιος σε βαγιοκλαβίζει, ποιος σε βαγιοκλαβίζει. Να παίρνει από τα μάτια μου. Να παίρνει από τα μάτια μου. Δάκρυ να σε ποτίζει, δάκρυ να σε ποτίζει. Συνεχίζουμε με το χορό Ρόδο, γυναικείος χορός που ξεκίνησε... Μαλεβιζιώτικος. Μαλεβιζιώτικος ή Καστρινός χορός, όπως λέγεται ο πηδικτός χορός από το Ηράκλειο. Και εδώ, όπως και στο Συρτό, ο πρωτοχορευτής ξεφεύγει από το βασικό βηματισμό και αυτοσχεδιάζει. Thank you.
συνεχίσουμε με το χορό Ρόδο, γυναικείος χορός που ξεκίνησε στην επαρχία Κισάμου Χανίων. Ονομάστηκε Ρόδο από το όνομα του λουλουδιού που παρομοίαζαν οι άντρες την ομορφιά των γυναικών. Συνεχίζουμε με το χορό Πεντοζάλι, πολεμικός χορός με αρχές καταβολές που κανονικά χορευόταν μόνο από άντρες. Τη σημερινή μορφή του πήρε το 18ο αιώνα, όταν έγινε η πέμπτη απόπειρα ξεσηκωμού των Κρητικών απέναντι στους Τούρκους. Thank you.
Ακολουθεί ο χορός Απανομερίτης, χορός της κεντρικής Κρήτης, μικτός χορός που σήμερα συνηθίζεται να χορεύεται από γυναίκες. Πρόκειται για χορό συμβολικό με επιρροές από το μύθο του Λαβύρινθου. Χορός ερωτικός που χορεύεται από ζευγάρια και πρωτοχορεύτηκε στο Ρέθυμνο. Ένα καλό ζευγάρι χορευτών μπορεί να περιγράψει μια ερωτική ιστορία από την αρχή της μέχρι το αίσιο τέλος που είναι ο γάμος. Πρόσκληση που μας έκανε και να σας δώσω ένα μυστικό από το σύλλογό μας για να μας θυμάστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους Κρήτες Κυργιζιώτες για την όμορφη παρουσία τους.